εφορίας και να το κολλήσουν στον παρπρίζο του αυτοκινήτου τους. Οι ουρές που σχηματίστηκαν στις εφορίες δύο μέρες πριν την αλλαγή του έτους ήταν μεγάλες, καθώς περισσότεροι φορολογούμενοι, ως συνήθως, αποφάσισαν να πληρώσουν το τέλος την τελευταία στιγμή. Το πρωί είχε πάρα πολύ. Τώρα έχει πιο λίγο. Ελαττωθήκαμε. Τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Γιατί έτσι. Γιατί έτσι. Γιατί κάνουμε μια μεταβίβαση γι' αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Στον... Ο Έλληνας τη θέλει την ουρά. Και οι υπάλληλοι να την βλέπουν και εμείς να την νιώθουμε. Οι φορολογούμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό σήμα εκτός από την αρμόδια ΔΟΗ και από 16 τράπεζες. Ωστόσο, σε πολλά υποκαταστήματα αυτό έχει αρχίσει να εξαντλείται. Ταλαιπωρήθηκα λίγο, αλλά χθες είχε πολύ περισσότερο κόσμο και αναγκάστηκα να φύγω και ξανάρθα σήμερα. Πόση ώρα είναι πιο βατά τα πράγματα. Σήμερα έκανα γύρω στα 40 λεπτά. Το πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν όσοι δεν προμηθευτούν εγκαίρως στο ειδικό σήμα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό, καθώς είναι ίσο με το τέλος κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα ανέρχεται σε 81 ευρώ για αυτοκίνητα από 786 έως 1357 κυβικά, 146 ευρώ για αυτοκίνητα από 1358 έως 1928 κυβικά, 323 ευρώ για αυτοκίνητα από 1929 έως 2357 κυβικά και 420 ευρώ για αυτοκίνητα πάνω από 2358 κυβικά. Οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν λάβει ειδοποιητήριο ή σε αυτό αναγράφονται λανθασμένα στοιχεία θα πρέπει να απευθυνθούν εγκαίρως στην αρμόδια ΔΟΗ. Εξιχνιάστηκε έπειτα από 6 χρόνια και χάρη στις προσπάθειες της οικογένειάς της η δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Παρασκευής Γατίδου στη Λάρισα. Δράστης ήταν ο 35χρονος φίλος της, ο οποίος τη σκότωσε επειδή εκείνη αρνήθηκε να τον παντρευτεί. Η 20χρονη Παρασκευή Γατίδου είχε βρεθεί κατακρεουργημένη με 104 μαχαιριές στις 27 Σεπτεμβρίου του 1997 μέσα στο διαμέρισμά της στη Λάρισα. Από την πρώτη στιγμή είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς δεν είχαν βρεθεί ίχνη παραβίασης στην πόρτα του διαμερίσματος. Οι υποψίες είχαν στραφεί στο φιλικό της περιβάλλον. 6 χρόνια μετά, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών της Λάρισας, παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 35χρονος φίλος της. Όπως αποδείχτηκε, ο 29χρονος τότε φίλος της σκότωσε με άγριο τρόπο την άτυχη φοιτήτρια από τις Σέρρες γιατί αρνήθηκε να τον παντρευτεί. Οι γονείς της 20χρονης όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δολοφόνος της κόρης τους. Από τον περασμένο Απρίλιο ξεκίνησε η τακτική ανάκριση εις βάρος του 35χρονου. Ο δράστης μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να παραμείνουμε στη Λάρισα. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν πήραν σήμερα οι δύο νεαροί οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του 22χρονου οδηγού ταξί Ανδρέα Μπάρμπα. Το πρωί ο Χρήστος Περπεράς και ο Ανδρέας Μπίμπιζας οδηγήθηκαν στον ανακριτή, αλλά ο Μπίμπιζας δεν είχε συνήγορο υπεράσπισης και ο ανακριτής αναγκάστηκε να ορίσει κάποιον από τον δικηγορικό σύλλογο, δίνοντάς του και το ανάλογο χρονικό περιθώριο για να μελετήσει τη δικογραφία. Και οι δύο δράστες έχουν ομολογήσει το έγκλημα, ισχυριζόμενοι πως ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και αλκοόλ. Και σήμερα, έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Λάρισας, όπου κρατούνται οι δύο νεαροί, είχαν συγκεντρωθεί εξοργισμένοι συνάδελφοι του άτυχου ταξιτζή. Το δράμα της οικογένειας Σαρτζετάκη απεικονίζεται στο ιδιόχειρο σημείωμα, το οποίο άφησε ο 74χρονος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και το γιο του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Ο γιος του δράστη και παρολίγον αυτόχειρα έδωσε το γράμμα στη δημοσιότητα. Απελπισμένος, ο Εμμανουήλ Σαρτζετάκης πριν πυροβολήσει τη γυναίκα του και το γιο του και στη συνέχεια στρέψει το όπλο πάνω του, άφησε ένα ιδιόχειρο σημείωμα προκειμένου να εξηγήσει στα δύο του παιδιά πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση. Αγαπημένα μου παιδιά, ίσως σας πικράνω, αλλά δεν αντέχω άλλο. Τα χέρια μου παραλύουν, τα πόδια μου το ίδιο. Και προκειμένου να πέσω παράλυτο στο κρεβάτι και να γίνομαι τρεις, αποφάσισα να τελειώσω τα βάσανα και να δείτε μια άσπρη μέρα. Συγκινημένος, ο μεγαλύτερος γιος του διαβάζει το σημείωμα του πατέρα. Μπορεί να είναι πράκτορα, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Και εκεί μου έβγαλε και μου μίλησε ο άνθρωπος. Και μου είπε ότι κοίταξε, εγώ πει κάνουμε αυτά, γι' αυτό έχουμε κερδίσει. Διότι δεν είμαι θα από την πλευρά του Αραφάτ που ήρθανε από την Τινησία με τα λεφτά και μας περιφρονούν και θα πάνε να μας επιβάλλουν μία πολιτική, ένα τρόπο διακυβέρνησης δεσποτικό. Εδώ εμείς είμαστε αυτοί, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν.
δωρεάν περίθαλψη, ήταν ιατροφαρική περίθαλψη και έτσι κέρδισε η Χαμάς τον πόλεμο. Το ίδιο έκανε και η Τζιχάτ, η οποία τα περισσότερα έκανε και η Χεζμπόλα στο Λίβανο. Νοσοκομεία, μόρφωση, αποκτήσανε ένα ανθρώπινο. Αλλά προσέξτε, όσο αποδυναμωνόταν ο Αραφάτ και όσο οι Παλαιστίνοι δεν έβλεπαν κανένα φως στο τούνελ, για σωστή την έκφραση, και οι Ισραηλοί όχι μόνο δεν παραχωρούσαν ή δεν τηρούσαν τα συμφωνηθέντα, αλλά ζητούσαν και περισσότερα από όσα είχαν συμφωνηθεί στην αρχή, τόσο δόθηκε δυνατότητα σε ακραία στοιχεία και τη Χεζμπολά και τη Χαμά να επιβάλλουν την πολιτική του και σήμερα να ελέγχουν το παιχνίδι. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, έχοντας κάτσει και έχοντας μελετήσει όλο αυτό το κακό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έφτασα σε ένα συμπέρασμα και έχοντας μιλήσει και με Εβραίους, με Ισραηλινούς. Δεν υπάρχει σπίτι στο Ισραήλ που να μην έχει θρυνήσει νεκρούς. Δεν υπάρχει σπίτι. Έτσι. Άρα έχουν χάσει και αυτοί. Βεβαίως έχουν σκληρύνει πάρα πολύ από τους πολέμους. Βεβαίως η αναργανωσιά των Αράβων όταν ξεκίνησε το Εβραϊκό κράτος έδωσε πλεονεκτήματα τακτικής στους Ισραηλινούς που πήγανε οργανωμένοι και παρουσιάζανε αυτοί τα δικά τους τα επιχειρήματα με βιβλία και οι άλλοι πήγανε με ένα θεϊβολά. Τα διάβασα από τον ΟΗΕ, θα τα έγραφα από ΟΗΕ. Θα πρέπει να πω όμως επίσης ότι αυτό το κακό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα τώρα όσον αφορά τουλάχιστον τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, δεν υποκινείται τόσο πολύ από τους ίδιους τους Ισραηλινούς, που όπως είπα προηγουμένως έχουν χάσει δεκάδες ανθρώπους και οι διάδοι και αυτοί είναι άνθρωποι, όσο από το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο, που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και που παιδί του είναι ο Μπίμπι Νετανιάου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι οθούν. Και όταν εγώ ρώτησα εδώ πέρα Έλληνες Εβραίους, μα έχετε πάει στο Ισραήλ, έχετε ζήσει αυτή τα εδάφια, όπου έχω πάει, έχω εργαστεί σε κιμπούτς. Εγώ έχω εργαστεί σε κιμπούτς, έχω ζήσει στο Σφαΐν. Έχετε ζήσει, έχετε δει. Ούτε δεν θα πάει ποτέ. Άμα δεν έχεις πάει, πώς μπορείς να μιλήσεις. Και γιατί δεν επιστρέφεις στην πατρίδα. Όχι, μας τα φέξω για να ελέγχουμε. Και όταν μίλησα με έναν πολύ υψηλό βαθμό αξιωματούχο της αντικατασκοπίας του Ισραήλ, όταν και μου τα εξισοδερούσε αυτά και ήταν η εποχή που είχε πάει η εισβολή στο νότιο, στο Λίβανο, το Ισραηλινό στρατό, το 82, του λέω και τι είπες το γιο σου που ήταν ο γιος σου. Και λέει, γιέ μου, θυμίσου ότι έχεις ένα πατέρα και μια μάνα. Και μιλάμε τώρα το νούμερο 3 στην ιεραρχία της αντικατασκοπίας του Ισραήλ. Μου δείξε ένα συνέστημα ανθρώπινο και αυτή δεν μπορεί να είναι η δολοφόνη όπως τους λέμε. Είναι άνθρωποι κι αυτοί που έχουν χάσει. Αλλά υπάρχει το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο, το οποίο ας μην ξεχνάμε ότι όταν έψαχνε να βρει την πατρίδα, δεν ήταν η πρώτη επιλογή η Παλαιστίνη. Ακριβώς. Ήταν η Ουγκάντα, και ήταν και η Αργεντινή. Να τα πούμε αυτά. Να μην επικρίνουμε δηλαδή τον εβραϊκό λαό. Αν καταλαβαίνω αυτό που λέτε είναι το εξής, ότι είναι πάντα πιο εύκολο είτε για τους πολιτικούς να στέλνουν στρατιωτικούς να σκοτώνονται, είτε για κάποιους που βρίσκονται εκτός του προβλήματος να χαράζουν υψηλή πολιτική στο χάρτη και άλλοι να αφήσουν τις συνέπειες. Διότι, σας λέω, το έχω ζήσει εγώ με Ισραήλ, έχω ζήσει με Ισραηλινές οικογένειες, δεν ξέρετε πόσο πολύ έχουν υποφέρει αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξέρετε πόσο πολύ πολέμησαν για να φτιάξουν αυτό που λέγεται σήμερα Ισραήλ. Από την έρημο και από τους βράχους να κάνουν γη καλλιεργήσιμη. Και το να μου πούνε εμένα ότι ήταν τα αμερικάνικα ή τα χρήματα, μα και εμείς έχουμε πάρει, αλλά δεν μπορέσαμε ποτέ να τα κάνουμε. Αυτοί έχουν τρεις οδιές στο ψήφισμα του Γκολάν. Γι' αυτό λέμε προηγουμένως ότι υπάρχει μια νότα αισιοδοξία στο γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλα κομμάτια του Ισραηλινού πληθυσμού, αυτά που παραδοσιακά ψήφισαν το Εργατικό Κόμμα, που είναι αντίθετο σε αυτή τη λογική. Ξέρετε ποιο είναι το Εργατικό Κόμμα, να το πούμε και αυτό. Είναι η Χάγκανα. Έτσι. Είναι το παράλογο της Χάγκανα, που η Χάγκανα ήταν η οργάνωση, η οποία η σημερινή οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης ήταν η Χάγκανα του Μπεν Κουριών. Και έτσι. Και ο Μπεν Κουριών ήταν ο Αραφάτ. Έτσι, μπράβο. Και ο οποίο ήταν σε φοβερή αντιπαράθεση με τον Μενάχεμ Μπέγκιν, που ήταν ο αρχηγός της Ιρμπούν, της σημερινής Τζιχάντ ή της σημερινής Χαμάς. Να βάλουμε μια άλλη τελεία, να βάλουμε ένα βίντεο. Να δούμε το βίντεο της απέλασης του Γιάσερ Αραφάτ. Και βλέπουμε μετά την ανακοίνωση ότι θα τον απελάσουν. Χιλιάδες Παλαιστίνοι ορκίζονται πως δεν θα επιτρέψουν στους Ισραηλινούς να εκδιώξουν τον ηγέτη τους. Έχουν σχηματίσει ανθρώπινη ασπίδα έξω από το αρχηγείο του Γιάσερ Αραφάτ στη Ραμάλα,
λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου για απέλαση του Παλαιστίνιου Προέδρου. Αυτή ήταν η απάντηση των Ισραηλινών στα αιματηρά χτυπήματα Παλαιστίνων καμικάζι στο Τελ Αβίβ και τη Δυτική Ιερουσαλήμ που στήγησαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους. Ο Γιάσερ Αραφάτ διαμηνύει στο λαό του αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα πως μόνο νεκρός θα φύγει από την πατρίδα του. Συγκινημένος αλλά με τη σιγουριά του νικητή καλεί τους Παλαιστίνιους να αντισταθούν στην απόφαση των Ισραηλινών. Ο στρατός παραμένει παραταγμένος σε απόσταση 300 μέτρων από το αρχηγείο. Χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της Ραμάλας για να συμπαρασταθούν στον ηγέτη τους. Η Φατάχ κάλεσε τους υποστηρικτές του Αραφάτ να μην τον εγκαταλείψουν. Το ηφαίστειο της Παλαιστινιακής Οργής «Τα Εκραγή» κραυγάζουν τα μέλη της εξτρεμιστικής Παλαιστινιακής Οργάνωσης ταξιαρχίες των μαρτύρων του Αλαξά. Ο Αραφάτ είναι εμπόδιο στην ειρήνη, ισχυρίζονται οι Ισραηλινοί. The decision is made very clear. I think the government has made a very clear decision, which means that from now on, Arafat should worry. Or not only Arafat, but anyone involved in terrorism, anyone whose hands are dipped in terrorist activity. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Η απομάκρυνση του Γιάσερ Αραφάτ από την πολιτική σκηνή θα είναι ένα τραγικό λάθος. Is it he is part of the problem, not part of the solution. At the same time, I think it would not be helpful to expel him because it would just give him another stage. Σύσσωμος ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αραβικός κάλεσαν το Ισραήλ να μην υλοποιήσει την απόφασή του. Σε ό,τι αφορά τον Αραφάτ, έχουμε μια απόφαση ότι θα πρέπει να τον συναντούμε όταν πηγαίνουμε στην περιοχή. Αλλά πέρα από αυτό, ότι η ομοιρία του κάθε άλλο παρά είναι παραγωγική για την ειρηνευτική διαδικασία. Αντί να είναι σε ομοιρία, θα έπρεπε όχι να τον εξορίσουν, αλλά αντιθέτως να τον αφήσουν ελεύθερο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν έδωσε εντολή στο στρατό να συνεχίσει να πλήττει στόχους Παλαιστινιακών εξτρεμιστικών οργανώσεων. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν το πρωί στον προσφυγικό καταβλισμό του Τουλκαρέμ στη Δυτική Όχθη και συνέλαβαν 8 Παλαιστίνιους. Ακολούθησαν συγκρούσεις με ενόπλους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, σύμφωνα με Παλαιστινιακές πηγές, ένας 70χρονος και δύο γυναίκες. Witnesses say the roadside bomb appeared to be intended for a strike on a U.S. patrol, but their vehicles were not damaged in the blast. And in Bakuba, some 50 kilometers north of Baghdad, coalition forces carried out a raid in search of insurgents overnight. Officials say the operation netted a number of arrests, including that of a senior former intelligence official under Saddam Hussein. In just a couple of hours, an Italian judge will decide if Parmalat founder Callisto Tansi is to spend more time behind bars. Tansi has confessed to funneling more than $600 million of the insolvent food company's money into his other businesses. Prosecutors also believe he falsified Parmalat's accounts, leading to an $8.5 billion hole in the company's balance sheet. And late Monday, the U.S. Securities and Exchange Commission slapped Parmalat with a lawsuit for allegedly misleading U.S. bond investors. Parmalat owes between $12 and $16 billion to bondholders and banks. Italian journalist Desideria Cavina is covering the Parmalat corporate scandal. She joins us now on the line from Milan now. Desideria, any decision on where Tansi will be spending the next few days? Will it be in jail or in house arrest? Well, we are still waiting for a decision to come, and the decision is expected for this afternoon. But the questioning, the third day of questioning today in Milano, the questioning, I was saying, is still going on, and it started this morning at 9. It seems to be a very long questioning again. For the third day in a row, Mr. Callisto Tansi is facing the prosecutors from Parma and Milano, and he's helped by his two lawyers. As you just mentioned, yesterday, one of the lawyers said that Mr. Tansi admitted diverting funds from the group.
these funds are just 500 million euros, which is very little if compared to the lack of money in Parmalat's accounts, which is up now to 10, 12 billion euros. And what is Mr. Tansi's, what is his defense and strategy? What kind of shape is it taking at this point? Well, we can't really say. We know he's detained since Saturday night, the night here in Milano, and in the following days the prosecutors could decide to give him home arrest. There are problems also in the firm, in his dairy group, as you know, is very large. There are 35,000 employees in 30 different countries, and a new recovery plan made by the Italian government will take place in the next 6 months. But what we know now is that the whole problem, the whole financial scandal, is actually giving problems to many of the small corporations who do help Parmalat. One of them, called Tetra Pak, which produces all the packaging for Parmalat, has declared today that they will probably decide to interrupt all of their relations with Parmalat. Quite a wide-ranging scandal. Thank you very much, Desiderio Covino. Thank you. Police at The Hague.